Έχουμε αναλάβει το έργο με τίτλο «Κατασκευή νέου ψυχιατρικού τμήματος του Βοστανίου». Αποτελείται από την κατεδάφιση του υφισταμένου και την κατασκευή του νέου. Το είχαμε δει πριν κατεδαφιστεί, πριν από μερικούς μήνες. Ωραία. Το νέο κτίριο αποτελείται από 3 στατικά ανεξάρτητα τμήματα. Το κυρίως κτίριο, την είσοδο που είναι μεταλλική και την συνένωση με το υφιστάμενο κτίριο εκεί στην πόρτα που βλέπετε, που είναι και αυτό ένας μεταλλικός διάδρομος. Τη σύμβαση την έχουμε υπογράψει Ιούλιο. Το έργο θα τελειώσει σε 12 μήνες από σήμερα, εντός του χρονοδιαγράμματος. Άρα του χρόνου τέτοια εποχή κάνουμε εγγένεια. Του χρόνου θα σας περιμένουμε να κάνουμε εγγένεια, βεβαίως. Να μας έχεις δώσει καλά. Όλοι να είμαστε καλά, ναι. Περιμένουμε ελεγκτή δόμηση. Εμείς τώρα είμαστε στο στάδιο, όπως σας είπα, έχουμε κατεδαφίσει, έχουμε κάνει την εξκαφή, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, θεμελιακή γείωση. Είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα ελεγκτή δόμηση και θα κάνουμε τη σκυροδέτηση της θεμελίωσης. Αυτά. Οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε. Κάντε δούμε λίγο. Πόσα τετραγωνικά είναι όλο το έργο? Όπως καταλαβαίνεις, Μπάμπη, αν δεν είχαμε ταμείο ανάκαμψης, αυτό δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Αυτό πρέπει να ξέρεις, Υπουργέ, ότι είχαμε ξεκινήσει τότε με το διοικητή και ήρθαμε, το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και ήταν ένα όνειρο παλιό, διότι όταν κάναμε την ανακαίνιση του παλιού νοσοκομείου, βλέπετε την κατάσταση, και δύο πτέρυγες με 4.500 τετραγωνικά παραπάνω, έμεινε αυτό να κάνουμε και τρέξαμε τότε με τον κύριο Καμπούρη, πήγαμε στην Αθήνα, το εντάξετε το Υπουργείο σας στο... Βέβαια. Και είμαι σήμερα εδώ, είμαστε έτοιμοι να το, σε ένα χρόνο να το εγκαινιάσουμε και αυτό, να ολοκληρώσουμε τα έργα εδώ. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχόμαστε για τρίτη φορά συνεχόμενη τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πάντοτε εκδηλώνει το ενδιαφέρον του, ιδιαίτερα τώρα ήθελε οπωσδήποτε να δει την πρόοδο των εργασιών για το κτίριο της ψυχιατρικής κλινικής, η οποία ως γνωστόν ξεκίνησε τον Ιούλιο μήνα κατεδάφιση και προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, ώστε σε ένα χρόνο περίπου να έχουμε ένα υπερσύγχρονο κτίριο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, η οποία υποδηλώνει το πραγματικό σας ενδιαφέρον για τι πράγματι γίνεται στο νοσοκομείο μας και στο νησί μας. Εγώ θα καλωσορίσω τον Άδωνη σαν υπουργό και σαν φίλο βέβαια, αλλά όχι φίλο προσωπικό, φίλο της Μυτιλήνης και το έχει αποδείξει. Τώρα το ποιος είναι ο Γεωργιάδης δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, τον παρακολουθείτε με ποια ταχύτητα ενεργεί σε όλους τους τομείς που αφοράν την υγεία αλλά και από τα όλα τα υπουργεία τα οποία έχει περάσει, πόσο γρήγορος και αποτελεσματικός είναι. Τώρα, όσον αφορά εδώ την ιδιαίτερη αγάπη που έχει για τη Μυτιλήνη, το έχει αποδείξει έμπρακτα. Με τις συνεχείς επαφές του, το θυμόσαστε πριν από λίγο καιρό, ήρθε για τα εγγένεια του ΕΚΑΒ, το νοσοκομείο εδώ παρακολουθεί συνέχεια για τη στελέχωσή του σε προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και βεβαίως βοηθητικό προσωπικό. Τώρα για το ψυχιατρίο, αυτό ήταν ένα όνειρό μας από το 2012 όταν ξεκινήσαμε την ανακαίνιση του νοσοκομείου, τη ριζική ανακαίνισή του και τη δημιουργία δύο καινούριων πτέρυγων με 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτή τη στιγμή θεωρείται, κύριε Υπουργέ, όπως και εσείς έχετε πει, ένα από τα καλύτερα υπερχιακά νοσοκομεία, αλλά και όχι μόνο. Έμεινε λοιπόν μόνο το θέμα του ψυχιατρίου. Είχαμε κάνει επαφές τότε με τον κύριο διοικητή, το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά χρειαζόταν και ένας άνθρωπος να αρχίσει να το υλοποιήσει. Αυτός ήταν ο Γεωργιάδης, ο υπουργός. Αμέσως λοιπόν, μόλις το θέσαμε το θέμα, λέει αρχίζουν αμέσως οι εργασίες. Και είμαστε εδώ, με χαρά βλέπουμε τη θεμελίωση και κύριε Υπουργέ, σε ένα χρόνο σας περιμένουμε να κάνετε τα εγγένεια. Εγώ θέλω καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι για τρίτη συνεχόμενη φορά σε λίγους μήνες στο νοσοκομείο αυτό. Είστε τυχεροί στη Μυτιλήνη και άξιοι. Όχι μόνο τυχεροί και άξιοι. Γιατί το νοσοκομείο, εγώ πια, όπως βλέπετε, πηγαίνω σε πάρα πολλά νοσοκομεία, δεν είμαι υπουργός γραφείου. Μπορώ να σας πω ότι είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο υπαρχιακό νοσοκομείο που έχω δει. Πηγαίνουν όλα ρολόι. Οι αναμονές στα χειρουργεία είναι σχεδόν μηδενικές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Το κυρίω κτίριο έχει ανακαινιστεί και συντηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Το προσωπικό είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Πολύ αυξημένο σχέδιο το 19. Λίγες είναι οι ελλείψεις που θα καλύψουμε και με τις νέες προσκλήσεις. Το κυριότερο όμως είναι ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν όραμα. Πράγματι, όταν ανέλαβα την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας εκ νέου,
ο συνάδελφός μου, ο υπουργός ο Παύλος Αθανασίου, ήρθε στο γραφείο μου για το μεγάλο αυτό έργο που τότε ήταν ακόμη στα χαρτιά. Όταν ήρθα για να κάνουμε τα εγγένεια του κτηρίου του ΕΚΑΒ, θυμάστε μια επεισοδιακή εδώ πέρα συνάντηση, μετά είχα έρθει στο νοσοκομείο ακριβώς για να δω το κτίριο που έπρεπε να καταδαφίσουμε για να προχωρήσει το έργο. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, υπέγραψα τις σχετικές αποφάσεις και τώρα έρχομαι σήμερα εδώ για να παρακολουθούμε την πρόοδο των εργασιών που πάνε πάρα πολύ καλά και είμαστε απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος. Θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Ροϊλό, τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, που παρακολουθεί ο ίδιος πολύ εντατικά την πρόοδο των εργασιών εδώ. Χάρη στην συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης και των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πραγματικότητα εδώ χτίζεται ένα επιπλέον νοσοκομείο. Είναι μια πτέρυγα ψυχιατρική που θα είναι υπερσύγχρονη, ένα πραγματικό κόσμημα και θα μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών, όχι μόνο προφανώς Μυτιλίνης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Είναι ένα νέο τοπίο για τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής. Και είμαι, αν θέλετε, υπερήφανος που αυτό γίνεται επί θητείας μου. Επαναλαμβάνω, χάρη στον κ. Αθανασίου που μου έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το έργο σχεδόν την πρώτη εβδομάδα που βρέθηκα στο Υπουργείο. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η καλή μας συνεργασία έφερε καλούς καρπούς για τους κατοίκους Μυτιλίνης. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής γι' αυτό. Θα είμαστε εδώ, αν ο Θεός μας έχει καλά, σε ένα χρόνο να το εγκαινιάσουμε και να το παραδώσουμε στο λαό της Μυτιλίνης μαζί και με τα υπόλοιπα έργα που κάνουμε στο νησί, στον τομέα της υγείας, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Πρόσφατα, ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Παρασκευαΐδης, υπέβαλε ένα ερώτημα για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού κέντρου για να βοηθήσει εκατοντάδες καρκινοπαθείς στο Βόρειο Αιγαίο και στο νησί μας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια δέσμευση ως προς αυτό το σκέλος από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, στα σχέδια εδώ του Υπουργείου Υγείας για την Μυτιλίνη δεν υπήρχε ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η απόφαση για να φτιάξουμε το κέντρο είναι μια δύσκολη απόφαση, εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα. Για την Ίσο Ρόδο, ας πούμε, έχει κρατήσει σχετική διαδικασία σχεδόν 30 χρόνια και τώρα φτάνουμε να το υλοποιούμε επί της θητείας μου. Όμως, δεν θέλω να αδικήσω το λαό της Μυτιλίνης. Είμαι σε καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Εάν ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια κάνουν τις σχετικές μελέτες και αποφασίζουν να μας προτείνουν την ένταξη στο ΠΕΠ του Βορείου Αιγαίου ένα τέτοιο κέντρο, ξέρετε, για να εκτεταθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, χρειάζονται δύο υπογραφές. Του Περιφερειάρχου και του Υπουργού. Εγώ ως υπουργός δεν θα έλεγα όχι σε κάτι τέτοιο. Θέλω όμως να μην καλλιεργήσω υπερβολικές προσδοκίες στον κόσμο. Το έργο αυτό είναι σύνθετο, αρκετά δαπανηρό. Δεν είναι μόνο η αγορά του μηχανήματος που είναι αρκετά εκατομμύρια, είναι η όλη λειτουργία που χρειάζεται κτίριο με την κατάλληλη μεγάλη γόμωση για την ακτινοβολία και επιπλέον προσωπικό. Δεσμεύομαι όμως ότι όσον αφορά το επιπλέον προσωπικό και τον επιπλέον προϋπολογισμό που θα χρειαζόταν για τη λειτουργία του, εάν η περιφέρεια βρει πόρους να το χτίσει, να τα διαθέσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, μην περιμένετε ακόμα ότι κάτι μπορεί να γίνει αύριο. Είναι κάτι που χρειάζεται δουλειά. Κύριε Υπουργέ, για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και του συνωνιστικού κέντρου που δέχεται κλήσεις και από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θα επισκεφτώ σε λίγο και το χώρο του ΕΚΑΒ. Ξέρετε ότι είχαμε κάνει τα εγγένεια του νέου χώρου πριν από λίγους μήνες. Εκεί ήταν τα σχετικά επεισόδια. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο, γιατί με τα νέα ασθενοφόρα που παίρνουμε τώρα από το πρόγραμμα υγείας έχουμε εντάξει και τη Μυτιλίνη στην πρώτη ταχύτητα. Και έτσι θα ενισχυθεί του χρόνου, θα είναι πολύ ενισχυμένο. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη. Έχουμε καλή συνεργασία και όπου τον έχουμε χρειαστεί είναι παρόν και παρούσα η περιφέρεια και αυτό θέλω να το πω. Χαίρομαι πολύ όπως πάντα όταν βρίσκομαι στη Μυτιλίνη και στο νησί της Λέσβου. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές έχω έρθει κατά τη διάρκεια της θητείας μου και πόσες ακόμα θα ξανάρθω, και δεδομένου ότι ανανεώθηκε και θα είμαι για τουλάχιστον 4 χρόνια σε αυτή τη θέση. Τα ακούσατε και πριν και από το στόμα του Υπουργού. Το νοσοκομείο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για μένα είναι το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο που έχουμε στη χώρα, από όσα τουλάχιστον έχω δει με τα μάτια μου. Προχωράμε βάσει του σχεδίου που έχουμε και για την ενίσχυσή του, με μόνιμες προσλήψεις. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, θα προκηρυχθούν 4 θέσεις γιατρών μόνιμες για το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, για να συμπληρώσουμε κάποιες ειδικότητες που έχουμε κενά. Θέλουμε να ενισχύσουμε ιδιαιτέρως το τμήμα της στεφανιογραφίας, της αγγειοπλαστικής, διότι πραγματικά έχει μεγάλη σημασία για το νησί και θέλουμε να βρούμε και άλλους καρδιολόγους να εκπαιδευτούν και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το τμήμα. Και από εκεί και μετά, ασφαλώς
μεριμνούμε και για την ενίσχυση του νοσοκομείου με νοσηλευτικό προσωπικό, με βοηθητικό προσωπικό, με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Σιγά σιγά μέσα στο 25 πιστεύω θα καταφέρουμε να έχουμε προσλήψεις και επικουρικές αλλά και μόνιμες, ώστε να έρθει το νοσοκομείο στο επίπεδο που θέλουμε να είναι και από πλευρά στελέχωσης. Κύριε Ροηλέ, δεδομένου ότι στην ογκολογική κλινική έχει αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός των ασθενών κατά 11%, ήθελα να ρωτήσω πώς προβλέπετε να ενισχύσετε την κλινική αυτή με προσωπικό. Καταρχάς, είναι μεγάλη επιτυχία το ότι έχουμε ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο. Και το ότι μου λέτε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σημαίνει ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και ήταν πολύ σημαντικό που το πετύχαμε. Ασφαλώς και θα την ενισχύσουμε την ογκολογική κλινική. Οι προσλήψεις αυτές που σας λέω το επόμενο χρονικό διάστημα, στις αρχές του χρόνου, θα αφορούν και την ογκολογική, προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ανθρώπους που έρχονται στην ογκολογική και έχουν ανάγκη από τη βοήθειά της. Για το κέντρο υγείας Μεταμάδου, σε ποιο ακριβώς στάδιο? Το κέντρο υγείας Μεταμάδου ήταν το πρώτο πράγμα όταν γνωρίστηκα, μάλλον είχαμε γνωριστεί από πριν, αλλά όταν ανέλαβα πριν 5 χρόνια και κάναμε την πρώτη συνάντηση με τον κύριο Πρόεδρο, ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε. Μου τόνισε ότι ήταν μια δέσμευση του Πρωθυπουργού προεκλογικά. Πήγαμε εκεί επί τόπου, το είδαμε, ήταν αυτό το υπέροχο παλιό κτίριο του Αρσάκη, ότι ήταν νοικοτροφείο. Σχολείο. Να πω εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Αν δεν ήταν ο κύριος Ροηλός, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θα προχωρούσε το κέντρο υγείας. Διότι και την χρηματοδότηση και της μελέτης και της κατασκευής τα ανέλαβε όλα η διοίκηση, η Β' διοίκηση, η ΒΔΙΠΕ, και έτσι χάρη στον φίλο μας εδώ, τον Χρήστο τον Ροηλό, γίνεται το έργο αυτό, το οποίο πιστεύουμε τέλος το έτος θα είναι έτοιμο. Ωστόσο, υπάρχει πλάνο για προσλήψεις, γιατί βλέπουμε ότι πολλά κέντρα υγείας, και ειδικά εδώ τη Μυτιλήνη στο Πολύπαθο, είναι υποστελεχωμένο. Τις προάλλες βγήκε μια ανακοίνωση, ένας γενικός ιατρός υπάρχει μόνο. Αλλά και για το ΕΚΑΒ και για το συντονιστικό κέντρο. Και το κέντρο υγείας Μεταμάδου. Το ΕΚΑΒ δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ. Για το κέντρο υγείας Μεταμάδου προφανώς θα γίνουν προσλήψεις, προφανώς θα ενισχυθεί. Θα δούμε τώρα, είτε με κάποιες μετακινήσεις στην αρχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις αμυγώς για το κέντρο υγείας Μεταμάδου. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες εμείς στη δεύτερη ΔΥΠΕ για τον εξοπλισμό του, σε μηχανήματα, σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι 5-10 φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο μικρό ιατρείο που έχουμε, και άρα χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία προμήθειάς τους από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, ώστε να είμαστε με το που θα τελειώσει το έργο να είναι έτοιμο το κέντρο υγείας και από πλευράς εξοπλισμού και από πλευράς προσωπικού. Τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, το κέντρο υγείας Μυτιλήνης, το κέντρο υγείας. Δουλεύουμε καθημερινά για αυτά. Και την Άντισα την έχουμε βοηθήσει. Είχε ένα πρόβλημα με το νοσηλευτικό προσωπικό. Βρέθηκαν 2 νοσηλευτές από το νοσοκομείο που με πολύ πόνο μετακινήσαμε εκεί. Είναι 2 κυρίες οι οποίες μένουν στην Άντισα και ήθελαν να πάνε στην Άντισα. Δουλεύουμε καθημερινά για να είναι τα κέντρα υγείας στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά κάνουμε καθημερινό αγώνα γι' αυτό.